και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης εντοπίστηκαν από την αντιπροσωπεία μας, με βάση αυτά που μας είπαν οι ίδιοι εργαζόμενοι, τα ίδια προβλήματα και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσοκομεία στη χώρα μας. Δυστυχώς, η περίοδος του κορονοϊού και ό,τι ακολούθησε δεν χρησιμοποιήθηκε από την κυβέρνηση έτσι ώστε να ικανοποιηθούν πάγια αιτήματα και ανάγκες. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις, υπάρχουν τεράστια κενά. Αυτό που θα παλέψουμε όλοι μαζί είναι να γίνουν προσλήψεις μαζικές γιατρών, νοσηλευτών, άλλου διοικητικού προσωπικού, έτσι ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία μας και να αντιμετωπίσουν και ένα πιθανό νέο κύμα πανδημίας, αλλά και να αντιμετωπίσουν τις τρέχουσες ανάγκες, γιατί εδώ υπάρχουν ελλείψεις και στην ογκολογική κλινική και στη χειρουργική και σε μια σειρά άλλους τομείς, με συνέπεια συνάνθρωποι μας να κινδυνεύουν και από άλλες παθήσεις εκτός από τον κορονοϊό. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν θα ήθελα να πω και το εξής. Όλους αυτούς τους γιατρούς, τους νοσηλευτές που τους χειροκροτούσε η κυβέρνηση και έλεγε μπράβο και τους αποκαλούσε ήρωες την περίοδο της έξαρσης της πανδημίας, σήμερα με τον αγώνα τους και με αφορμή τη χτεσινή πορεία στο κέντρο της Αθήνας με την απεργιακή κινητοποίηση, τους καθυβρίζει μέσω των φιλικών της ανθρώπων και στο χώρο δυστυχώς των μέσων ενημέρωσης, και από αυτή τη σκοπιά θα ήθελα να το καταγγείλω και από εδώ, από την ακριτική Αλεξανδρούπολη.